Έχουμε μείνει. Ακούσαμε τον κύριο Φόσκολο να μιλάμε πολύ καλά λόγια για τον διευθυντή της Υπηρεσίας Ενέργειας της Κύπρου. Που είναι ο άνθρωπος ψυχή για τις έρευνες για το πετρέλαιο. Τον κύριο Σόλωνα Κασίνη. Ο Σόλωνας Κασίνης, λοιπόν, Κασίνης με νη, έτσι. Τι έκαναν εκείνοι και πιο γρήγορα από εμάς. Πώς τους αντιμετώπισαν. Τους κλεβάσανε. Τους είπανε ότι ξέρετε κάτι, είστε γραφικοί, είναι αυτά που λέτε. Τι πρέπει να κάνουμε εμείς. Τι μας συμβουλεύουν. Για τον ορυκτό μας πλούτο που και εκεί εκτιμήσεις είχαμε και αποδείχτηκαν ότι είχαν ένα δίκρυσμα. Ήταν βάσιμες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν Σόλωνας Κασίνης, Διευθυντής Υπηρεσίας Ενέργειας. Να τον καλημερίσουμε. Ξεκίνησα από το 1977, αφού πρώτα σας καλημερίσω και εσάς και τους συμπατριώτες στην Ελλάδα, τότε που δεν πίστευε κανένας και πράγματι όταν προσπαθούσαμε να πείσουμε και τους γείτονες χώρες αλλά και στο εξωτερικό, μας θεωρούσαν ρομαντικούς. Η ουσιαστική όμως δουλειά ξεκίνησε από το 2005, όταν είχαμε συμφωνήσει με την TGS της Νορβηγίας, η εταιρεία που σήμερα κάνει και σε σάστες σεισμικές έρευνες που έχουν ολοκληρώσει μέχρι σήμερα την περασμένη εβδομάδα που με ενημέρωσαν περίπου 2,5 με 3.000 γραμμές χιλιόμετρα και πηγαίνουν πάρα πολύ καλά και ήδη έχουμε αρκετές εταιρείες που δείχνουν ενδιαφέρον για αυτά τα σεισμικά δεδομένα και στην Ελλάδα. Επίσης το 2005 ξεκινήσαμε με την Basic Fralab της Γαλλίας για να αξιολογούμε αυτά τα σεισμικά δεδομένα και μετέπειτα χώρισα την περιοχή του μέρους της αποκλειστικής μας οικονομικής ζώνης σε τεμάχια και το 2007 κάναμε τον πρώτο γύρο αδειοδοτήσεων όπου παρόλο που είχαμε τρεις αιτήσεις αξιολογήσαμε και πήραμε μόνο την Νόπολ που τρυπήσαμε όπως γνωρίζετε πέρσι με πολύ θετικά αποτελέσματα που βρήκαμε περίπου 7 τρισεκατομμύρια αλλά αυτόν το μέγεθος θα επαυξηθεί με τις νέες γεωτρήσεις που προγραμματίζουμε να κάνουμε το πρώτο εξάμηνο του χρόνου. Άρα αφισβητήθηκα πάρα πολλές φορές μέχρι και πέρσι ακόμη όταν η κυβέρνηση μας είχε φτάσει στο παραπέντε για να υπογράψει με τη Shell για να εισάγουμε υδροποιημένο φυσικό αέριο σε πολύ ψηλή τιμή και να δεσμεύσουμε τη χώρα για 20 τόσα χρόνια. Όχι μόνο αφισβητήθηκα αλλά έτυχα και πολλά μεγάλης κριτικής και επίσης μου είχαν κάνει και πειθαρχική έρευνα διότι δεν είχα ακούσει πειθαρχική και έρευνα. Προχώρησα για να κάνουμε την πρώτη γεώτρηση που δόξα το τιμωρήσανε κιόλας. Βρέθηκε πολύ θετική όπως γνωρίζετε. Άρα λοιπόν πρέπει ναι κάποιος όταν γνωρίζει και πιστεύει στους στόχους του και είναι και πατριώτης να προχωρά διότι αυτό μας έμεινε μόνο. Το να σκεφτόμαστε πάντα τα αρνητικά και να είμαστε υποτακτικοί ουδέποτε θα τιμήσουμε τους προγόνους μας και ουδέποτε θα αξιολογήσουμε το τι έχουμε σαν χώρα και θα τη χάνουμε όπως και η Κύπρος και η Ελλάδα κάτω από μνημόνια και δουλοπρέπειες. Η ιστορία όταν ξεκίνησα εγώ ξεκίνησα από το 1977. Μην ξεχνάτε ότι η πρώτη ιστορία που έκαναν οι Εγγλέζοι όταν είμαστε εδώ απικία ήθελαν να βρουν και να απομυζήσουν τους πόρους που είχαμε σαν Κύπρο και ξεκίνησα από το 38 στο 48 με την Iraq Petroleum Company, την πρώην BP. Στοιχεία ήταν πολύ φτωχά, τα ευρήματα πολύ φτωχά, αλλά και στη θάλασσα δεν μπορούσαν τότε να κάνουν παραπάνω. Η γύρω περιοχή και η Μεσόγειος έκρινε τον σαν φτωχή και επίσης δεν είχαν προοπτικές. Όμως το γεγονός ότι τα ειζήματα εδώ στην Κύπρο είναι υπάρχουν 12 με 15 χιλιόμετρο. Το γεγονός ότι υπάρχει στη βάδα του Άλατος πάχους 2 χιλιόμετρων που δεν επιτρέπει το φυσικό αέριο και το πετρέλαιο να φεύγει. Και το γεγονός ότι βρεθήκαν συστήματα στην περιοχή μας, όπως στην Αίγυπτο και στο Ισραήλ, αυτό δεν μου άφηνε καμία αναμφιβολία ότι οπωσδήποτε και η δική μας αποκλειστική οικονομική ζώνη είναι πλούσια σε υδρογονάσματα. Αυτό ξεκινήσαμε και κάναμε πηγαίνοντας σε πάρα πολλά φόρα διεθνώς, μιλώντας. Το πώς καταφέρνει να πείσεις κάποιον πρέπει οπωσδήποτε να κάνεις ουσιαστικές έρευνες, επιστημονικές έρευνες, τελευταίας τεχνολογίας έρευνες, να μπορείς να κοιτάζεις κάτω από το άλλας και επίσης να έχεις τον πατριωτισμό
την πειθόν και να το πιστεύεις, να πολεμάς. Όποιοι και να έρθουν μπροστά σου, δεν πρέπει να σε αφήνει κανένα να σε σταματά. Όχι απειλές, όχι οτιδήποτε άλλο. Πρέπει το δίκαιό σου να είναι το δίκαιό της διεθνής νομολογίας, της διεθνής νομοθεσίας και το δίκαιό της θάλασσας. Αυτό έχω κάνει και αυτό συνεχίζω να κάνω μέχρι σήμερα. Γι' αυτό το λέει γίγαντα. Λοιπόν, αυτή τη διαδικασία που σε μένα έφαγε 7-8 χρόνια θα την κάνουμε στην Ελλάδα σε 3 χρόνια. Αλλά θα πρέπει να την κάνουμε σωστά, ορθολογικά και επιστημονικά να είναι αδιαφυσβήτητη. Επιστημονικά να μπορούμε να συζητούμε με οποιοδήποτε εγώ είμαι της άποψης και της γνώμης να συνεργαστεί η Κύπρος με την Ελλάδα με πρώτη στον στόχο να τα κάνουμε γρήγορα αλλά να τα κάνουμε σωστά. Και αυτά είναι περιουσία, αυτά τα δεδομένα και τα τέτοιρων περιουσία της ελληνικής κυβέρνησης και του ελληνικού κόσμου και θα τα έχουν και οι άλλες γενιές για να συνεχίσουν αυτή την προσφορά. Άρα αυτό πρέπει να γίνει και είμαι σίγουρος ότι θα το κάνουν και έχουμε σοβαρούς επιστήμονες στην Ελλάδα. Απλώς τρέχουμε λόγω της πίεσης της κρίσης να δείξουμε στον κόσμο ότι έχουμε και να τα υπολογίζουμε και με χρήματα που είναι παρακινδυνευμένο. Αυτό λέω. Και επίσης πρέπει να ξεκινήσουμε σαν λάβαρο το δίκαιο μας, σαν λάβαρο τη διεθνή πραγματικότητα και τη διεθνή νομολογία. Πρέπει να σεβαστούμε τους προγόνους μας, τους Έλληνες, τους πατριώτες και να ενεργούμε και εμείς το ίδιο. Και εμάς εδώ φοβόντουσαν να κάνουμε γιώτρηση. Και εμάς εδώ δεν έλεγαν να μην έρθουν το γιώτρηση. Δεν είναι καλή εικόνα, δεν πειράζει. Το βλέπω, ακούμε. Μια χαρά είναι. Υπήρχε κάποιος, να μην τον ονομάζω τρελό, ο οποίος είπε ναι, να ξεκινήσουμε και να έρθουμε. Εμείς θα προχωρήσουμε με το δίκαιο της θάλασσας, εμείς θα ζητήσουμε τα δικαιώματα μας. Οι Τούρκοι μας πήραν τι μας έχουν πάρει. Μας πήραν τα σπίτια μας, μας πήραν τα χωράφια μας. Τι άλλο να μας πάρουν. Αυτό είναι που κάναμε. Δηλαδή η σκέψη ότι ναι, θα προχωρήσουμε και ότι το γεωτρύπανο είναι αμερικανική σημαία που είχα αλλάξει το αίσθημα σημαία και τότε είχε περίπου 180 Αμερικανούς πολίτες πάνω στο γεωτρύπανο. Οι Τούρκοι θα το επίθυζαν. Ας το επίθυζαν να δείξουν ποιοι είναι οι Τούρκοι. Εγώ σας διαβεβαιώ ότι οι Τούρκοι δεν είναι τόσο βλάκες που νομίζουμε εμείς και θα παίξουν τα πάντα κοροναγράμματα και θα διαφυσβητήσουν το διεθνές δίκαιο. Κάτι το οποίο η Τουρκία ζει από το διακομιστικό εμπόριο. Σε αυτό πρέπει να στηριχτούμε και εμείς. Και του πετρελαίου που διασχίζει τη χώρα. Όλοι αυτοί οι τεχνοκράτες, και σας διαβεβαιώ, έχω μιλήσει με πάρα πολλούς Τούρκους, οπωσδήποτε σέβονται τη διεθνή νομολογία και νομίζω ότι πρέπει να βρεθεί λύση του κυπριακού προβλήματος, πρέπει να υπάρξει συνεργασία και θα υπάρχει win-win situation. Δηλαδή θα είναι και προς όφελος της Τουρκίας και προς όφελος της Κύπρου. Αυτό είναι το μήνυμα που θέλω να δώσω. Καταλαβαίνετε ότι ήδη ξεκινήσαμε. Χάσαμε την εικόνα, παιδιά. Και χορεύουμε τον χορό των σωστών που πρέπει να αξιοποιήσουμε το γρηγορότερο δυνατόν αυτόν το κάζι για τον τόπο, για αυτόν το κάζι για τον ελληνισμό, μια και μας μαστίζει αυτή η κατάρα της τρόικας και της οικονομικής κρίσης. Τι να κάνουμε, εμείς ακολουθούμε και αγκαλιάζουμε την μητέρα Ελλάδα και στα κακά και στα καλά. Μα δεν έχουμε και άλλο διέξοδο, αυτό είναι το μόνο μας διέξοδο και αυτό κάνουμε και αυτό προχωρούμε γρήγορα. Με όλη την αγάπη, το σέβας που έχω στους ακαδημαϊκούς φίλους μου στην Ελλάδα είναι πολύ παρακινδυνευμένο να μιλούμε για ποσοστά, για ποσά και για χρήματα αυτή τη στιγμή. Και σας παρακαλώ όλους, περιμένετε, κάνετε υπομονή να γίνουν οι σωστές έρευνες, να γίνουν οι σωστές αξιολογήσεις και μετά. Είναι προθύσερα αυτό το πράγμα που γίνεται. Μην το παρακινδυνεύετε, διότι θα δημιουργηθούν θέματα να μην εμπιστοσύνη από μεγάλες εταιρείες ότι δεν είμαστε σοβαροί. Αυτό σας το λέω μετά που πάρα πολύ είναι εμπλοκή πολλά χρόνια. Σας λέω ότι εμπλέκομαι από το 1977 στον τομέα του. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να ευχαριστήσουμε. Ήταν συγκλονιστικός. Ήταν και τι δεν είπε διάφορος. Μετρημένος. Ήταν συγκλονιστικός. Ξέρετε, έδωσε μαθήματα. Και έχει έδωσε μαθήματα. Από αυτά που έλεγε. Δεν καταλάβατε τύπο άνθρωπος. Συγγνώμη για το βρε. Αλλά είμαστε τώρα μια παρέα τώρα που είχαν πολιτική, είμαστε μεταξύ μας. Είπε ότι αυτός ο άνθρωπος ο οποίος τους έλεγε έχουμε πετρέλαιο, έχουμε φυσικό αέριο, τον είπανε παλαβό, τον είπανε μουρλό. Τον χλεβάσανε. Τον χλεβάσανε. Όχι. Πειθαρχική δίωξη εναντίον του.
Ναι. Επειδή ισχυρίστηκε ότι έχει η Κύπρος φυσικό αέριο. Ακριβώς. Και στο παραπέντε λέει, ακυρώθηκε η συμφωνία που θα έφερνε φυσικό αέριο στην Κύπρο και που θα δέσμευε το Κυπριακό κράτος. Τι λέτε τώρα αυτά, κύριε Βούτσικε? Δεν είναι μια χώρα, είναι αυτό που λέγατε εσείς. Η περίπτωση, συγγνώμη, η περίπτωση της Κύπρου, καλύτερο παράδειγμα. Έτσι. Και πιο τυχεροί που είμαστε εμείς τώρα, γιατί το παράδειγμα αυτό το έχουμε δίπλα μας. Δεν σωθήκανε βέβαια. Όχι, προς Θεού, εντάξει. Η κρίση τους πρόλαβε. Εμείς όμως είμαστε πολύ τυχεροί τώρα, γιατί έχουμε τους Κύπριους, σαν παράδειγμα, και λόγω της συγγένειας που έχουμε, να το δούμε από κοντά. Μην τυχόν εμείς τραβήξουμε κανέναν άλλο δρόμο. Γιατί αν εμείς θέλουμε... Είπε ότι τρία από... στην Κύπρο, με όλους αυτούς τους πειραματισμούς, εδώ τρία. Αυτό είναι σημαντικό.